Για να το απομυθοποιήσουμε λιγάκι αυτό. Ναι. Η ίδια η λέξη έστρο κέρδια έχει, πώς να το πω, την έχουμε φορτώσει πάρα πολύ. Η λέξη εσχροκέρδεια, τι σημαίνει εσχροκέρδεια? Όταν έχεις μια επιχείρηση που δουλεύει, παράγει, αν κάποιος νομίζει ότι τα κέρδη που κάνει η επιχείρησή σου είναι υπερβολικά υψηλά, ας ανοίξει δίπλα της μια καινούργια επιχείρηση, να επωφεληθεί και αυτός, αυξάνοντας την προσφορά, ναι, και να ρίξει στις τιμές. Είναι η κουβέντα, αν είναι ακριβό, αν είναι υπερβολικά ακριβό, μη το αγοράζει. Και αυτό όχι μόνο αυτό. Αν είναι υπερβολικά ακριβό και υπερβολικά κερδοφόρο, εσύ που είσαι επιχειρηματίας, άνοιξε δίπλα μια επιχείρηση να υποφεληθείς από αυτό το υψηλό κέρδος, να κερδίσεις και εσύ. Αν δεν ανοίγεις και εσύ μια επιχείρηση, να αυξήσεις την προσφορά έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές, μη μου λες ότι είναι υπερβολικά ακριβά τα πράγματα. Ναι, αλλά οι κανόνες προστασίας, ξέρετε, η εσχροκέρδεια, η εξαπάτηση, η οικονομική απάτη, για παράδειγμα, που λέμε πολλές φορές, βασίζεται στην προστασία της άγνοιας. Ναι. Βεβαίως, αγαπητέ, όμως πρόσεξε, είναι άλλο, ας πούμε, το υγειονομικό. Όντως πρέπει να ελέγχεται για το τι ποιότητα είναι τα προϊόντα που καθένας πουλάει. Αλλά να βγω εγώ και να πω ότι, ας πούμε, το Α ή το Β σούπερ μάρκετ εσκροκερδούν, τότε να η ευκαιρία να μεγαλώσουν τα μινι μάρκετ που δεν εσκροκερδούν. Ναι. Δηλαδή όλοι πάντοτε βλέπουμε τον άλλον να εσκροκερδεί. Απλά όταν πάμε να ανοίξουμε μια επιχείρηση όμως που να κάνει το ίδιο πράγμα, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν βγάζουμε καν το κόστος μας. Σωστά. Οπότε αυτό που υποτίθεται ότι είναι το κέρδος του, τελικά δεν είναι και τόσο μεγάλο.